Δεν θα σφυρίξουν την ερχόμενη εβδομάδα τα τρένα του ΟΣΕ εξαιτίας των 24ωρων επαναλαμβανόμενων κινητοποιήσεων που εξήγηλαν οι εργαζόμενοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νομοσχέδιο που αφορά την εξυγίανση του ελληνικού σιδηροδρόμου και καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ειδικότερα, οι σειρμοί του ΟΣΕ αλλά και ο προαστιακός θα κινητοποιηθούν τις 4 από τις 7 ημέρες της επόμενης εβδομάδας. Οι εργαζόμενοι ανακοίνωσαν 24ωρες απεργίες για Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή. Με την κατάθεση του νομοσχεδίου που γίνεται κατά άθρο από τη Δευτέρα, ξεκινούν απεργιακές κινητοποιήσεις από Δευτέρα 25 Δεκάτου του Οκτώβρη, 24ωρες απεργίες κυλιόμενες έως και την Τετάρτη. Τρεις μέρες, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Την 28η Οκτωβρίου, λόγω και της Εθνικής Εορτής, θα κυκλοφορήσουν κανονικά τα τρένα και ενδεχομένως και ανάλογα με την πορεία του νομοσχεδίου στη Βουλή, θα γίνει και την Παρασκευή 24ωρη απεργία. Θα ήθελα να πω δύο λόγια έτσι, για το σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί, που ψηφίστηκε στη Βουλή επί της αρχής από τα δύο μεγάλα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και είμαστε αντίθετοι γιατί δεν αναφέρεται πουθενά για το σκοπό τον οποίο κατατέθηκε. Κατατέθηκε για να γίνει εξυγίαση του και αναδιάθρωση του ΟΣΕ. Ούτε εξυγίανση γίνεται, γιατί αν γινόταν εξυγίανση θα έπρεπε να είχαν δεχτεί όλα αυτά τα χρόνια τις προτάσεις που έχουμε κάνει, ακόμα που έχουμε κάνει για την εξυγίαση του ΟΣΕ. Ακόμα η Ομοσπονδία Συνδρομικών έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά από τον Ιούνιο μήνα για όλα όσα έχουν γίνει και έχουν δει το φως της δημοσιότητας κατά παντός υπευθύνου είτε διοικητικού συμβολίου, είτε εργαζομένου, είτε οποιοδήποτε άλλος μπορεί να ευθύνεται για τα σκάνδαλα αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Δεύτερον, η ανάπτυξη και ο εξυγχρονισμός του ΟΣΕ. Το έχω ξαναπεί, η ανάπτυξη και ο εξυγχρονισμός του ΟΣΕ γίνεται μέσω μιας οδού. Εξυγχρονίζουμε το δίκτυο, φτιάχνοντας καινούργιες γραμμές, υλοποιώντας το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει μείνει στη μέση από το 2005 και δεν το συγκεκριμένουμε και δεν κλείνουμε δίκτυα. Ήθελα μόνο να πω κάτι, γιατί αυτό οφείλει και σε εμάς. Εμείς, μια μικρή τοποθέτηση, ζητάμε η εξυγίαση και ο εξυγχρονισμός και η ανάπτυξη ο δρόμου ως μεταφορικού μέσου ενταγμένο σε ένα ενιαίο σύστημα συνδυασμένων μεταφορών με τον αναλογούντα ρόλο σε κάθε μέσο επίγειας, εναέριας ή θαλάσσιας μεταφοράς και με τον απαιτούμενο μεταξύ του συντονισμό. Αποτελεί πάγια θέση μας, αλλά και πολιτική μας, ενώ διαρκώς εξαγγέλλεται από όλα τα κόμματα, επί δεκαετίες παραμένει κενό γράμμα λόγω έλλειψης εθνικής στρατηγικής για τις μεταφορές. Νομίζω ότι είναι αυτό ακριβώς που ζητάνε όλοι οι Έλληνες πολίτες, να δούνε μεταφορές εξυγχρονισμένες στη χώρα μας. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, επειδή ο Υπουργός Οικονομικών κατασυκοφαντεί το σιδηρόδρομο χρησιμοποιώντας απαράδεκτα επιχειρήματα, επειδή υπάρχει ένας κατευθυνόμενος επικοινωνιακός μύθος των δίθεν καλοπληρωμένων με ακραίες αμοιβές εργαζομένων στον ΟΣΕ και ο επιχειρούμενος κοινωνικός αυτοματισμός καταρρύπτεται καθημερινά με την παράθεση των στοιχείων μισθοδοσίας, τα οποία έχω και τους πίνακες, τους οποίους είναι επίσημοι πίνακες από τον ΟΣΕ, το παραδέχτηκαν πλέον και μέσα στη Βουλή, δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το παραδέχονται έξω. Βάσει αυτών των πινάκων λοιπόν, με τα στοιχεία μισθοδοσίας του μέσου εργαζόμενου με μέσο όρο ηλικίας τα 49,5 έτη που έχει ο ΟΣΕ στους εργαζόμενους του, δηλαδή είναι μεγάλης ηλικίας, με 30 έτη υπηρεσίας κοντά δηλαδή στη σύνταξη, αν πιάσουμε την 35η που ίσχυε μέχρι τώρα, οι καθαρές τακτικές μηνιαίες αποδοχές, ο μέσος όρος είναι 1.435 ευρώ, δηλαδή 1.500 το κάνουμε στρογγυλά. Αυτές είναι τακτικές μηνιαίες αποδοχές. Δεν μπορεί λοιπόν να κατασυγκοφαντούμαστε όλοι και να μιλάνε για ποσά τα οποία είναι αμύχτα. Αν κάποιοι τα έπαιρναν, κακώς τα έπαιρναν. Και αν κάποιοι τα έπαιρναν, είμαστε οι πρώτοι που καταθέσαμε μηνυτήρες αναφορές. Ζητάμε ό,τι ζητάνε όλοι οι Έλληνες, να έχουμε στη χώρα μας μεταφορές οι οποίες να είναι σύγχρονες, ασφαλείς, οικολογικές, και ζητούμε από την κυβέρνηση και τους βουλευτές της Κορινθίας ειδικότερα να προσπαθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πριν από λίγες μέρες ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Κορινθίας μας είχε εδώ κάνει μια δήλωση ότι το ΚΤΕΛ
και όλα τα ΚΤΕΛ σε όλη την Ελλάδα, ΚΤΕΛ ΑΕ, δηλαδή, πώς έχουν γίνει τώρα, έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον σε περίπτωση που ο ΣΕ πάει προς πώληση να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Πώς το είδατε αυτό? Εσείς το ακούσατε την δήλωση? Όχι μόνο την ακούσαμε, αυτή η δήλωση έχει κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στη Θεσσαλονίκη όταν έγινε. Έχει κατατεθεί επισήμως από τον πρόεδρο του Πανελλήνιας Συλλόγου των ΧΤΕΛ, αν το λέω καλά. Και έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους να το πάρουν. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο το εγχείρημα αυτό που προσπαθούν. Εμείς πιστεύουμε ότι για όλους υπάρχει ρόλος. Σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα κράτη, όλες οι μεταφορές είναι συνδυασμένες. Και τα λεωφορεία συνδυάζονται με τα τρένα, και τα τρένα συνδυάζονται με τα αεροπλάνα και με τα πλοία. Και υπάρχουν ανταποκρίσεις για να μπορεί να εξυπηρετείται καλύτερο ο πολίτης. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Και πρέπει να το δούμε έτσι. Είναι το πιο σωστό και το πιο λογικό. Και πάνω σε αυτό το πράγμα θα ήθελα να σημειώσω κάτι, ότι υπάρχουν τα ειδή, οι υποχρεωτικοί δημόσια χρήματα που δίνονται, έτσι, για παραμεθόριες περιοχές, για άγονες γραμμές κυρίως. Λοιπόν, ο ΟΣΕ δεν έπαιρνε ποτέ αυτά τα χρήματα. Όσο όφιλε το κράτος να δώσει για τις άγονες γραμμές, που τα παίρνουν σε όλη την Ευρώπη. Ο ΟΣΕ για τα εισιτήρια, στρατιωτικά, τρίτης ηλικίας, άλλες παροχές που έκανε, σπουδαστές και τα λεπτά, ποτέ το κράτος δεν του απέδωσε αυτά τα χρήματα. Δεν του απέδωσε ποτέ για τα έργα υποδομής. Το έχω ξαναπεί. Και λέτε ότι τα ΚΤΕΛ τα παίρνανε? Όλοι τα παίρνανε. Καράβια, αεροπλάνα, Ολυμπιακοί. Τώρα δεν τα παίρνει. Στέλνει κανένα αεροπλάνο με δύο επιβάτες στην ΚΟ, ξέρω εγώ, δεν νομίζω. Συμπληρώνει το κράτος τα υπόλοιπα που πρέπει να συμπληρώνει και καλώς τα συμπληρώνει. Δεν λέμε το αντίθετο. Απλά ΟΣΕ τόσα χρόνια δεν τα έπαιρνε. Θέλανε να κλείψουν μέσα από τις ΔΕΚΟ τα ελλείμματα του κρατικού προϋπολογισμού επί σειρά ετών και αυτό γινότανε. Και χρεώναν λοιπόν τις ΔΕΚΟ, παίρνανε δάνεια για να κάνουν κοινωνική πολιτική. Και αυτό σήμερα έχει συσσωρευτεί.